Συνεχίστηκε η περιοδία του υποψηφίου Δημάρχου Καβάλας Μάκη Παπαδόπουλου στην περιοχή του πρώην Δήμου Φιλίππων την 3η 13 Απριλίου. Ο κ. Παπαδόπουλος επισκέφθηκε το Πολύστηλο και το Δάτο και συνομίλησε με κατοίκους των οικισμών αυτών. Παράλληλα, τις προτεραιότητες του συνδυασμού τόπος της ζωής μας για την περιοχή του Αμυγδαλεών αγνωστοποίησε στους κατοίκους του οικισμού ο υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας Μάκης Παπαδόπουλος στην περιοδία που πραγματοποίησε τη Δευτέρα. Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος θα πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία στο εκλογικό του κέντρο απόψε το βράδυ. Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας βρέθηκε ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος είχε συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου Χρήστο Κοπατσάρη, συζητώντας τα προβλήματα του νοσοκομείου. Ενώ νωρίτερα επισκέφθηκε το σταθμό του ΕΚΑΒ Καβάλας, συνομιλώντας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης, την Δευτέρα, ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος, επισκέφθηκε τα γραφεία της Ιχθυόσκαλας, συνοδευόμενος από υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους και στελέχη της περιφερειακής αναγέννησης, ενώ επισκέφθηκε και άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Την περιοδία του στην Θράκη και την Καβάλα συνεχίζει ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρενς Κουίκ. Ο κ. Κουίκ επισκέφθηκε τη Θάσο μαζί με συνεργάτες του, ενώ από χθες πραγματοποιεί επισκέψεις σε Ξάνθη, Ροδόπη και Αλεξανδρούπολη. Στην περιοχή του Περιγυαλίου, στην Ταβέρνα Σταμάτης, μιλάει σήμερα ο υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας και επικεφαλής της Κοινωνικής Αποτελεσματικής Παρέμβασης, Βαγγέλης Παπάς.